Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καταρχάς να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα του Κεραυνού και στο coach και να τους ευχηθώ καλή πορεία και στα τελικά. Νομίζω δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το σημερινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν και στη σειρά το μοναδικό παιχνίδι το οποίο υπήρχε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα της μίας εκ των δύο ομάδων. Δεν μπορέσαμε ποτέ να επιστρέψουμε έστω και τη διαφορά των 10 πόντων. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Έφταξαν διάφορα λάθη που κάναμε στη στρατηγική μας, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Απλά δράντοντας την ευκαιρία, θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους παίχτες και τη διοίκηση που μου έδειξε εμπιστοσύνη σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, να μπορέσω κι εγώ να δείξω ό,τι είναι δυνατόν με τη δουλειά μου. Ελπίζω να κατάφερα να δείξω κάποια πράγματα. Ήμασταν πολύ κοντά στην πρόκριση. Έτσι το ήθελε, μπορεί και η μοίρα, ας το πούμε. Να μην προκριθούμε. Τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους παίχτες για τη στήριξη. Ήταν φανταστική τον τελευταίο μήνα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους τους παίχτες και των δύο ομάδων και το τεχνικά επιτελεία να είμαστε υγιείς και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Καταρχήν, προτού να μιλήσω για τη δικιά μου ομάδα, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο ΑΠΟΕΛ και στον προπονητή της, ο οποίος για το σημείο που έχει αναλάβει την ομάδα ήταν σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Πολλοί λέγανε ότι το ΑΠΟΕΛ ίσως να ρίχνε λευκή πετσέτα. Η αλήθεια είναι ότι τη μάζεψε την ομάδα, παρουσιαστήκαν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Εισάξει σε κάποιες φορές ως και καλύτεροι, τουλάχιστον στα πρώτα δύο παιχνίδια. Γι' αυτό το αξίζουν συγχαρητήρια. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά μου ομάδα, θα μιλήσω πρώτα λίγο για τη σειρά. Η σειρά ήταν μια φανταστική σειρά, θα έλεγα. Με τα πρώτα δύο παιχνίδια, το ΑΠΟΕΛ να δείχνει ότι είχε σαφές προβάδισμα για μας, ανεξάρτητα με το ποιοι παίζαν και ποιοι δεν παίζαν. Θεωρώ ότι σε όλη τη σειρά δεν είχαμε την ομάδα μας φουλ. Αλλά στα πρώτα δύο παιχνίδια, το ΑΠΟΕΛ δείχνει πολύ καλύτερο. Ευτυχώς ευτυχήσαμε να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Στο τρίτο παιχνίδι, κάπως ισορροπήσαμε, ξεκινήσαμε να απαντούμε και εμείς καλύτερα. Θεωρώ που χάσαμε εδώ πέρα και νομίζω ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια, επιβληθήκαμε του αντιπάλου μας, που ήταν και τα πιο σημαντικά, ειδικά το προηγούμενο που ήταν παιχνίδι χωρίς επιστροφής. Εντάξει, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, στην οποία ο χαρακτήρας που δείχνει η ομάδα διοικητικά, αγωνιστικά, τα αποδυτήρια, οι πάντες, είναι κάτι για μένα ίσως και πρωτόγνωρο για τον Κεραυνό. Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από τις δυσκολίες έτσι να βγαίνουμε πιο δυνατοί για να μην τα παρατάμε. Για μένα είναι κάτι φανταστικό, ειδικά σε αυτό το σωματείο. Εντάξει, θα πάμε στους τελικούς. Ξέρουμε ποια ομάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Περσινή πρωταθλήτρια. Τερμάτισε πρώτη στη regular season δίκαια. Δύο ομάδες εισάξιες. Σε όλα τα τελευταία τρία παιχνίδια κρίθηκα στην παράταση, αν δεν κάνω λάθος. Και τα τρία, δύο στην παράταση, ένα στο σουτ. Θεωρώ ότι θα γίνουν φανταστικοί τελικοί. Εντάξει, ο χρόνος λειτουργά υπέρ μας. Μπήκανε μέσα και τα δύο παιδιά. Θα είναι πολύ καλύτεροι, είμαι σίγουρος, σε μια εβδομάδα. Θα είναι και ο Τσάνελς, θεωρώ, έτοιμος από το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι έρχονται καλύτερες μέρες για την ομάδα μου. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μας. Θέλω να σταθείτε λίγο για τους Κύπρους παίχτες που εδώ και αρκετό καιρό που βαράνε την ομάδα εν την απουσία των τριών Αμερικάνων κάνοντας τον πάνω. Όταν ξεκινήσαμε να δημιουργούμε αυτή την ομάδα τα τελευταία χρόνια, ήταν πρωταρχικό μας στόχος να έχουμε έναν πολύ καλό πυρήνα Κυπρίων παιχτών. Αυτό που καταφέραμε είναι ότι έχουμε παιδιά, δεν θα μιλήσω για μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ ξέρουν όλοι την αξία τους, και του Κορονίδη και του Σάιμον και κάποια παιδιά του Νίκου και του Γιώργου που μέσα από την ομάδα αναδεικνύεται και του Ραφαήλ. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που κάνει τη διαφορά σε αυτά τα παιδιά είναι ότι μέσα από τα χρόνια πλέον την πονούν και την αγαπούν την ομάδα. Γιατί δεν είναι θέμα μπάσκετ. Πρέπει να έχεις το χαρακτήρα να πονείς την ομάδα σου
Και αυτά τα παιδιά το δείχνουν αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, και δεν μιλώ με την αγωνιστική του συμπεριφορά. Αν οι Κυπρέοι κρατούν τα αποδυτήρια, περάσαμε πολλά δύσκολες στιγμές. Αν οι Κυπρέοι δεν κρατούσαν τα αποδυτήρια, δεν θα ήταν η ομάδα αυτή τη στιγμή εδώ. Νομίζω ότι είναι γενική η συνεισφορά τους. Πραγματικά, μπράβο τους. Talk to us generally about the season, how are you feeling, what are your experiences inside from now? What's your last thought coming out of this league? I mean, experience at Cypress was great. I mean, seasons up and down, like basketball is, but I mean, I wouldn't change it, you know? I mean, basketball is ups and downs, like I said, and we fought. I mean, it was, it's a great team, obviously, and you have to fight. You know what I mean? You couldn't just have to fight, and they just came with the better team that day. And just, it is what it is. I mean, it hurt, but it's basketball. Learn. You learn from it, then you move on. But I give all respect to y'all guys, and I give all respect to them, man. The way they fight, the way they play, that's basketball, you know? Like the way they move the ball, the way they cut. I respect that kind of stuff. And I want y'all to win it, so I got y'all. I mean, when I say I got y'all, I'm rooting for you. So, best of luck, coach. Nah, not me. We knew coming into it, it wasn't going to be 3-0 either way, 3-1 either way. Obviously, we got the tougher end of the bracket with these guys. Very good team, offensively and defensively. Very long, very athletic, very fast, can shoot. So, we had our hands full, you know what I'm saying? And obviously, we had a couple injuries, but you know, you can't make excuses in this game. You just got to keep fighting. So, you know, at the end of the day, man, we fought. We were able to make some plays down the stretch, and you know, we expect the next series to be just like this one, man. Looking forward for a final game. Yeah, man. I'm looking forward to competing, man. That's what it comes down to. We've been talking about it all year about how we want to get to this point. You know what I'm saying? We wanted to win the cup. You know, we wanted to go far in the FIBA thing. But at the end of the day, the main goal of our team was to win the championship. So we're a step closer. We'll take it one day at a time, one game at a time, and just see what happens. Oh, shoot. What's up?